Καλημερούδια, μην το βλέπετε έτσι πίσω έξω. Είναι η επόμενη μέρα πραγματικά. Είναι πρωί τώρα, είναι 7 η ώρα. Και επικρατεί αυτό, εδώ. Ελπίζω να έχει μαρμελάδα για την... Ντύθηκαμε στα αθλητικά μας σήμερα. Εγώ έβαλα και σνικεράκια. Δεν ξέρω αν θα το μετανιώσω μέσα στην ημέρα αυτό. Φοβάμαι ότι θα το μετανιώσω. Τι λέει, νομίζω ότι κλειστήκαμε μέσα. Πάμε τώρα να φάμε πρωινό. Το πρώτο μας πρωινό, να δούμε και πώς είναι, αν είναι ωραίο κτλ. Εν τω μεταξύ τα μαλλιά μου τώρα δεν ξέρω αν είναι σκληρό το νερό τους. Είναι λίγο σκληρά. Ενώ το σαμπουάν αυτό το έχω ξαναχρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Για πάμε να δούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει τρελή ευγένεια, όχι μόνο εδώ στο ξενοδοχείο, γενικότερα οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ευγενικοί και πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Φανταστείτε τώρα ήρθαμε στο πρωινό και η κυρία που μας ρώτησε σε ποιο δωμάτιο μένουμε και τα σχετικά, για να επιβεβαιώσει ότι μένουμε όντως εδώ. Επειδή δεν τη φοράμε μάσκες, μας είπε ότι επειδή φοβάστε και το καταλαβαίνω, μπορείτε άμα θέλετε να φάτε και σε αυτό το κομμάτι του χώρου, στο οποίο δεν σερβίρουν κανονικά πρωινό. Και επειδή δίπλα είναι full και εννοείται δεν φοράει κανείς μάσκα, μας άφησε να καθίσουμε εδώ. Πάρα πολύ εξυπηρετική. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έχει πάει ο Κανάκης να πάρει πρωινό. Τώρα στη βγάλω βασικά, είμαι κοντά, μακριά από τον κόσμο. Και εμείς τώρα φοβόμαστε για την περιπέτεια που περάσαμε και πρέπει να προσέχουμε. Βασικά μας το είπαν και οι γιατροί ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο με ιώσεις και τα σχετικά. Οπότε για να δούμε. Η κοιλιά μου γουργουρίζει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να πω Madame Tissot. Γιατί όταν είχαμε πάει σε Αμερική στο Madame Tissot ήταν ένα όνειρο, πραγματικά ένα όνειρο. Και δεν βλέπω την ώρα τώρα να πάμε να δούμε και ελπίζω να δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι στη Νέα Υόρκη, να μην πληρώσουμε για να δούμε τα ίδια. Και έχουμε κλείσει να πάμε στο Sea Life, στο οποίο νομίζω θα πάμε αύριο, νομίζω αύριο. Και έχουμε κλείσει να πάμε και σε ένα, εκεί πέρα στο London Eye, έχει ένα σημείο που είναι κάτι, μάλλον είναι με ηθοποιούς που μπαίνεις μέσα και σε τρομάζουν, κάτι τέτοιο. Οπότε θα πάμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, εγώ πήρα μπέγκι με ελά μπέικον και πήρα και δύο φετούλες να φάω με βούτυρο και μέλι. Έχει πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Και δημητριακά και απ' όλα. Αλλά δημητριακά τρώω όλη μέρα στην Αθήνα. Οπότε είπα να φάω λίγο πιο διαιτητικά. Το σκουφάκι αυτό το πήρα χθες από Primark. Του ρίξε ένα πνεύματα. Το κάψαμε με το πιστολάκι και το φόρεσε. Κοιτάξτε τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Μόλις βγήκαμε, εντωμεταξύ μάσκα εδώ πέρα χρειάζεται και λίγο. Γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Μου ζεσταίνει το πρόσωπο. Και σήμερα νομίζω ότι έχει πιο πολύ κρύο από χθες. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κρυώνω περισσότερο από ό,τι χθες. Είμαστε στην ουρά για το Madame Tissot και γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί έχει φασαρία ο δρόμος. Έχει πάρα πολύ ουρά για να μπούμε μέσα, πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή χθες το London Eye δεν είχε τίποτα, πιστεύαμε ότι και εδώ δεν θα βρούμε, αλλά γίνεται χαμός. Still through the
Μην αφήσεις, μην αφήσεις. Τι είναι αυτό εδώ, τι κάνουνε. Είμαστε εδώ. For long the days are hastening on by prophecy. Άσχημα εδώ πέρα. Μόλις μπήκαμε σε ένα τρένο, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει πάει και στην επαρχία της Αγγλίας, λίγο πιο έξω από το Λονδίνο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πάει και σε επαρχιακές πόλεις, γιατί είδα κάποιες πόλεις τις οποίες τις γνωρίζω λίγο πιο. Ότι πάει αυτό το τρένο, τέλος πάντων. Έχει και τουαλέτα μέσα για να καταλάβετε. Θέσεις με τραπεζάκι και τέτοια. Γιατί σας είχα πει ότι είχαμε έρθει για μια δουλειά που έχει ο Κανάκης, οπότε σήμερα είναι αυτή η μέρα, πρέπει να γίνει η δουλειά αυτή. Και πάμε να δούμε και λίγο πιο έξω το Λονδίνο, πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε πιο έξω το Λονδίνο και έχει κάτι σπίτια. Αυτό εδώ, τώρα πρέπει να σας το δείξω. Έλεγα να μην βγάλω κάμερα εδώ, για να είμαι έτσι λίγο πιο άνετη. Καθίστε με πατήσει κανένα αυτοκίνητο, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Δείτε τι ωραίο που είναι! Πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει από χθες να βλέπουμε στο Λονδίνο μέσα. Εδώ είναι ζηλευτά. Εδώ είναι πολύ ζηλευτά. Πάμε, θα σας δείξω και εδώ πέρα ό,τι μπορέσω. Να δείτε αυτό το σπίτι. Τι ωραίο που είναι, το πουλάνε. Τι. Τέλειο. Είναι τέλεια. Wow, Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα πάρκο που μάλλον λέγεται Κασίμπουρι Πάρκ. Οκ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Και είναι ένα όνειρο. Μπορείς να έρθεις από το Λονδίνο πάρα πολύ εύκολα. Νομίζω ήρθαμε με το τρένο και είναι πάρα πολύ εύκολο να έρθεις. Και είπαμε να έρθουμε να δούμε και αυτό εδώ το πάρκο. Και είναι όνειρο και πρέπει να έρθετε. Αν σας αρέσει έτσι η φύση, το κρύο, η υγρασία. Εγώ την υγρασία εδώ έχω αρχίσει και δεν την αντέχω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δείτε λίγο τι βλέπω εδώ. Κοιτάξτε να. Είναι πανέμορφα. Νιώθω λες και είμαι σε βουνό, όπως έχουμε εμείς τα βουνά και βγαίνεις έτσι στη φύση, αλλά είμαστε, δεν είμαστε σε βουνό, είμαστε λίγο πιο έξω από το Λονδίνο στην ουσία και είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε, εδώ έχει και γήπεδα του γκολφ
Δείτε εδώ. Σοκαριστικό. Το μέρος είναι πραγματικά σοκαριστικό. Τώρα έχουμε έρθει σε μία γειτονίτσα εδώ, δεν έχουμε φύγει ακόμα. Μας έχει αρέσει πάρα πολύ εδώ. Και στο βάθος, αν βλέπετε, θα κάνω zoom, είναι στολισμένα. Κοιτάξτε, τι ωραία σπιτάκια είναι εδώ, παιδιά. Είναι πραγματικά, είσαι μέσα στη φύση. Είναι το πάρκο τεράστιο δίπλα και από εδώ έχει τα σπιτάκια εδώ και είναι πάρα πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ, μας έχει κάνει και τέλεια μέρα. Είχε μέχρι και ήλιο. Είναι απίστευτο το ότι βρήκαμε και πετύχαμε ήλιο. Κοιτάξτε και από εδώ, τι ωραίες γειτονιές ήσυχες με μεγάλους δρόμους. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πολύ διαφορετικά. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε με τι μαλλί κατέληξε. Φύγαμε ωραίο μπουκλαριστό μαλλί, αλλά η υγρασία εδώ πέρα δεν αφήνει το μαλλί να μείνει λεπτό στη θέση του. Κοιτάξτε, δηλαδή νομίζω είναι κρίμα που απλά τα ταλαιπωρώ. Για να τα, με τη θέρμανση εννοώ. Είμαστε στο τρένο και γυρίζουμε τώρα. Πηγαίνουμε προς το Λονδίνο. Κάπου στο βίντεο σας έδειξα μια πλατεία που έγραφε το όνομα της περιοχής λίγο έξω το Λονδίνο που πήγαμε. Είναι πάρα πολύ ωραία και έχει ένα πάρκο εκπληκτικό και από ό,τι μάθαμε είναι μέσα στα 10 μεγαλύτερα πάρκα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή αν έρθετε έτσι για αρκετές μέρες και θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό από το να δείτε μόνο το Λονδίνο, σας το προτείνω. Και καθίσαμε και φάγαμε και σε ένα ιταλικό εστιατόριο το οποίο ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Τώρα πώς το λένε το μαγαζί, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να πάμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε και να γυρίσουμε να πηγαίναμε στα Harrods. Αλλά επειδή περάσαμε πάρα πολύ ωραία και το πάρκο ήταν πολύ ωραίο και θέλαμε να γυρίσουμε όσο πιο πολύ μπορούσαμε μέσα στο πάρκο έτσι για να το δούμε, καθίσαμε περισσότερο από όσο περιμέναμε και τώρα η ώρα είναι 9. Είναι 9 το βράδυ, οπότε θέλουμε λίγο χρόνο για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο. Θα φτάσουμε γύρω στις 10, οπότε απλά μπάνιο, έχει το πρόγραμμα τώρα και ύπνο, τίποτα διαφορετικό. Οπότε θα σας ξαναδώ πάλι αύριο, να μην λείψει κανείς.